Πάμε να δούμε την κυρία Μαριάννα. Πάμε στις Μαριάννας δύο λεφτά. Πάμε στις Μαριάννας να δούμε λίγο, να ανοίξει η ψυχή μας λίγο, να δούμε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Καζάκη. Καλημέρα, κοίτα εδώ. Και σε Μαριάννας Production. Παραγωγή, εδώ. Λοιπόν, η Μαριάννα είναι εδώ, Μαριάννα Καζάκη, ιδιοκτήτρια επιχείρησης, της Μαριάννας λέγεται επιχείρηση. Πού είσαι ακριβώς, Μαριάννα μου? Είμαστε στη Χαλκιδική, είμαστε στη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ναι. Ακριβώς. Χαλκιδική πού? Έχουμε εδώ τα αμπέλια μας. Σε ποιο πόδι είσαι. Πού είστε? Πριν ξεκινήσουν τα πόδια, στο Δήμο Νέα Γωνιά, Καλλικρά. Ωραία. Προποτίδας. Λοιπόν, εδώ έχουμε καλλιέργεια αμπελιών, βιολογικής καλλιέργειας φυσικά, και προσπαθούμε όσο μπορούμε να βγάλουμε ό,τι μας δίνει το αμπέλι να το αξιοποιήσουμε. Μισό λεπτό. Έτσι, ναι. Αυτό που βλέπουμε πίσω, στη μια μεριά είναι ο φούρνος που είναι αναμένος. Και σωστά. Το άλλο είναι παράθυρο ή πίνακα στο, με την καμάρα. Όχι, είναι παράθυρο και βλέπουμε, έχουμε αυτή την ωραία θέα. Είμαστε απέναντι από τον Όλυμπο. Και γύρω γύρω τα αμπέλια. Αυτά είναι, μπράβο. Ναι, όντως είναι. Ωραία, και πες μου κάτι τώρα. Εγώ διαβάζω εδώ, γιατί έχουμε μπει και κοιτάμε, ότι εξάγησε 23 χώρες τα προϊόντα σου. Ακριβώς έτσι, ναι. Τι εξάγησε, να μαγειρεύεις και τους στέλνεις? Λοιπόν, ξεκινάμε από το αμπελόφυλλο που ξεκινάει την άνοιξη. Okay. Για τα γιαπράκια. Τα γιαπράκια, όχι, αμπελόφυλλο καθαρά, ασκέτο αμπελόφυλλο. Ασκέτο. Τα ντολμαδάκια είναι όλο το χρόνο. Ναι, βέβαια. Συνεχίζουμε με τις αμπελοκορφές. Αμπελοκορφές. Που γίνεται ένα πολύ ωραίο τουσάκι, ωραίος μεζέ για το τσίπουρό μας. Τι μας λέτε, κυρία Μαριάννα, τώρα. Πρωί-πρωί. Ναι. Και στη συνέχεια όλο το χρόνο είναι τα ντολμαδάκια. Και κάποιες πίτες που φτιάχνουμε με το συνεταιρισμό γυναικών εδώ του χωριού. Πού και πού τα στέλνετε? Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Για πλανητική διαμαριά. Άρα δηλαδή μπαίνουν στην ιστοσελίδα, φαντάζομαι, που θα έχετε φτιάξει και θα σας παραγγέλνουν μέσα από εκεί. Έτσι πάει ή έχετε βάλει στο σούπερ μάρκετ? Όχι, με αντιπροσώπους είμαστε σε διάφορα κράτη. Μαγαζιά, πάντοτε με αντιπροσώπους. Μπράβο, πολύ. Τέλεια. Να σου πω, και είναι χειροποίητα τώρα αυτά ή το έχετε βιομηχανοποιήσει λίγο το πραγματάκι? Όχι. Υπάρχει βέβαια μια ευκολία σίγουρα με την τεχνολογία οπωσδήποτε, αλλά το ντολμαδάκι καθαρά γίνεται με το χέρι. Για να τα δούμε λοιπόν. Αυτό που έχει εκεί μπροστά σου, τι είναι, κυρία Μαριάννα? Λοιπόν, τη συνταγή θα σας δείξουμε. Ωραία, για να τη δούμε. Για να τη δούμε. Για δείξε. Λοιπόν, είναι το κρεμμύδι. Ναι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Οκ. Μαϊντανός. Άνηθος. Πολύ άνηθο έβαλες, κυρία Μαριάννα. Πολύ πράσινο θέλει το ντολμαδάκι. Πολύ πράσινο. Α, μάλιστα. Δυόσμος πιπέρι. Ναι. Αλάτι. Ναι. Λάδι μπόλικο. Ρίξε λάδι, έτσι, άντε μπράβο. Δεν μπορώ με αυτό με τα βαπορίζατέρ. Έξτρα παρθένο και λεμόνι μπόλικο. Ναι. Ψεκασμό, Και όσο ήταν το κρεμμύδι μας, θα βάλουμε και ρύζι. Ανακατεύουμε και τυλίγουμε. Το μυστικό σε αυτό στο βράσιμο βασικά είναι ότι βράζουν όρθια τα ντολμαδάκια. Όρθια. Για να μην σπαταλάμε αμπελόφυλλα κάτω που βάζανε παλιά οι νοικοκυρές στη βάση ή πάνω να το σκεπάσουμε. Ναι. Ναι. Με μία σειρά είσαι καλυμμένος. Είναι σαν να βάζεις τρεις σειρές στην κατσαρόλα. Πόσα αμπέλια έχεις ρε παιδί μου για να βγάζεις τόσο αμπελόφυλλο? Έχεις πολύ πράγμα, κυρία Μαριάννα? Εντάξει, ούτε πολλά ούτε και λίγα. Γύρω στα 200 στρέμματα είναι. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Ειδικά... Κυρία Μαριάννα μου, δεν είναι και λίγα. 200 στρέμματα. Και είναι μόνο για... Και είναι μόνο για τα καλλιεργούμε για τα μπελόφυλλο. Δεν κάνετε κάτι άλλο για μπελόφυλλο. Δεν σε νοιάζει το σταφύλι δηλαδή? Το σταφύλι όχι και τόσο. Αφήνουμε λίγα επάνω φυσικά, τα οποία γίνονται ένα πολύ ωραίο απόσταγμα σταφυλής. Ένα τσίπουρο. Ας το πούμε τσίπουρο. Δεν μου λες, η ξηρασία σου είχε κάνει ζημιά στα μπέλη. Ναι, φέτος δεν ήταν καλή χρονιά μας. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα. Δυστυχώς. Ναι, είχαμε ζημιές.
Λοιπόν, για, για ναι. τύλιξε ένα ντολμαδάκι να το δούμε. Ένα θα τυλίξουμε για να το δείτε και να το δείτε για και να... πώς το βάζουμε στην καρτερόλα. Για δείξε, ναι, το γιαπράκι. Αυτό εδώ. Γιατί είναι τέχνη τώρα το, να το τυλίξει. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια στο γιαπράκι πρέπει να είναι το αμπελόφυλλο. Βέβαια. Αν δεν είναι τρυφερό το αμπελόφυλλο, και είναι άγριο, με καλή ποιότητα, δεν έχουμε επιτυχία. Αυτό είναι... Ο φούρνος πίσω έχει ανάψει για τα καλά, βλέπω. Ο φούρνος είναι μια χαρά. Ο φούρνος και έχει λαπαδιάζει που λένε. Και δεν μου λες κάτι, κυρία Μαριάννα. Όλο το χρόνο δηλαδή τυλίγεις ντολμαδάκια εσύ, έτσι. Όλο το χρόνο τυλίγεις ντολμαδάκια. Ναι, όλο το χρόνο τυλίγεις. Δεν βαριέσαι, βαριέσαι, αλλά η δουλειά. Εντάξει, επειδή μάμα όμως έχει και ένα κέρδος η γυναίκα, λίμωνο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και φυσικά υπάρχουν και οι κοπέλες που εντάξει. δίνουν τον εαυτό φυσικά, ναι. Μπράβο, κυρία Μαριάννα, είσαι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, θα χαρούμε πάρα άμα θέλει πολύ να σου παραγγείλει κανείς. Κοντά, να τα δοκιμάστε. Άμα σου παραγγείλει. Μπορεί να μπει κανείς στην ιστοσελίδα σου να σου παραγγείλει. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει και αντιπρόσωπο στην Αθήνα. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Μαριάννας. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Χαιρετούμε τα προϊόντα της Μαριάννας. Μαριάννας πρώτα. Συνάδελφοι, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε ναι. πολύ. Ικανοποίησα, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, εδώ ο Μπάμπης χόρτασε κιόλας. Μια παιδική μου επιθυμία. Να συμμετέχω σε κουμπί μαγειρική, παιδί. Να χαρά. Ποτέ αυτά, δεν είναι αργά για τίποτα. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ωραίο. Πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα. Εδώ έχουν κάνει καριέρες οι άλλοι. Βέβαια. Αυτό λέω. Πάντα από και όχι τίποτα γκουρμέδες και τέτοια. Ντολμαδάκι. Ναι, και, ελληνικό πράγμα. Ελληνικότατο.